Και φτάνει κάποιος στο σπίτι του Γιώργου Παΐσιου και τι να πει. Εδώ δεν έχεις να πεις τίποτα. Παρά μόνο να κάνεις μετάνοιες. Το εικόνισμα που είχε η οικογένεια εδώ μπροστά έκανε τις προσευχές στο γέροντα σαν παιδάκι. Και γύρω γύρω όλα ό,τι θυμίζουν το γέροντα. Από παιδάκι τα κρεβάτια τους εδώ, το σπίτι τους, το δωμάτιό τους, ο χώρος τους και από εκεί και πέρα μετά. Και από εκεί και πέρα μετά, εδώ τα δω όλα, τα οποία είναι από τα προσωπικά του ίδιου του γέροντα. Δέστε εδώ, τι πράγματα υπάρχουν. Τι θαυμαστά πράγματα. Πράγματα τα οποία ακούμπησαν οι Άγιοι. Ακούμπησε ο παππούλης. Κοιτάξτε. 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 Εδώ μου, εδώ, εδώ. Οι φωτογραφίες του που κυκλοφορούν. Οι πρωτότυπες εδώ. Στο Στόμιο που καθόταν να χτίσουν το μοναστήρι με τους εργάτες. Και όλα εδώ. Ό,τι είχε ο γέροντας είναι εδώ. Ό,τι είχε ο γέροντας είναι εδώ στο σπιτικό. Αυτό το σπίτι έβγαλε έναν Άγιο. Αυτό το σπίτι έβγαλε έναν Άγιο. Και ίσως όχι μόνον ένα, γιατί είχε κι άλλα αδέρφια. Ποιος ξέρει τι Αγίος είναι, κρύβει ο καθένας. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, τα παιδιά, τα εγγόνια. Τι νομίζετε, μωρέ, ότι είναι η αγιοσύνη? Κάτι που είναι άπιαστο, που είναι εξωγήινο, που είναι εξωπραγματικό. Στη ζωή μας μέσα ζουν και οι Άγιοι και αγιάζουνε. Και μετά σκορπάνε, σκορπάνε χάρη, ευλογία και είμαστε εμείς τυχεροί που τους έχουμε. Να, εδώ και οι κλειδαρίτσες που ήταν για τους φτωχούς εκείνης της εποχής που έκανε τους εράνους ο παππούλης. Ναι. Φωτογραφίες οι προσωπικές εδώ με τους γονείς του. Και η οικογενειακή, βέβαια, η περίφημη οικογενειακή φωτογραφία που είναι πατέρας, μάνα και τέσσερα. Τέσσερα κορίτσα, τέσσερα αγόρια. Και η φανέλα που φορούσε πάντα μάλινα ο παππούλης, γιατί κρύωνε πολύ, γιατί είχε πρόβλημα με τις πνεύμονές του και το κρύο ήταν δυνατό. Αχ, παππούλη μου, αχ, πόσα σου χρωστάμε. Πόσα σου χρωστάμε, παππούλη μας, πόσα σου χρωστάμε. Και εσύ συνεχίζεις να μας δίνεις. Δεν μας έδωσες κάποτε μόνο. Συνεχίζεις τώρα ακόμα περισσότερα να μας δίνεις από τον ουρανό. Ας έχουμε την αγάπη Του, ας έχουμε την ευλογία Του και ας ακούμε τα λόγια Του. Να τα ακούμε και να τα βάζουμε στην καρδιά μας και να τα κάνουμε ζωή. Νιώθω ότι με βλέπει. Νιώθω ότι με κοιτάει. Παππούλη μου, σε ευχαριστώ και σε αγαπάμε πολύ. Τους Αγίους, λέει, πρέπει να τους ευχαριστούμε για τον κόπο που έριξαν, για τον ιδρώτα, για τον κόπο, για την άσκηση, για να αγιάσουν και να τους έχουμε εμείς. Και να παίρνουμε την ευλογία και να την παίρνουμε και σχεδόν τζάμπα εμείς. Αυτοί όμως ρίξανε κόπο. Πολύ.